Ωραίος. Πρώτο Survivor 2003 στο Μέγκα τότε ήταν ο Ντάνος της εποχής. Ακριβώς, αν θέλει. Ο άνθρωπος που έφυγε από τα ΟΗΚ μπήκε στο Survivor. Και στο θέμα τον απόσπασμα που τον θυμάμαι. Ωραία, εντάξει, για τον κόσμο λοιπόν που μπορεί να μην θυμάται. Μπήκε στο Survivor με ποιο στόχο να πάρει τα χρήματα, να τα δώσει σε ένα παιδάκι που ήταν. Όχι, όχι, τον φάγανε στη μέση του παιδιού. Η Δεμεριτζόπουλου είχε γεννήσει. Λοιπόν, μας λέει παιδιά. Ποιο είχε γεννήσει. Είχε γεννήσει η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία. Από την πολύ τέχνη το έπαθε. Ποιο είχε νικήσει. Η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία. Η φίλη της Ορθούλας. Η Τσολίδα. Όχι. Όχι. Η Ευαγγελία δεν είναι. Δερμετζόγλου. Λοιπόν, λέει ο Ηλίας, τον αγαπημένο του λοιπόν Γρηγόρη χθες, το μπούλινγκ που δέχτηκε και για ποιο λόγο τον έδιωξαν από τα ΟΗΚ. Όπως επίσης, παιδιά, λέει και για τη βοήθεια του Γρηγόρη που τον πήγε μετά στη Φάρμα και γιατί το παιδί αυτό για το οποίο μπήκε μέσα για να κερδίσει και να δώσει τα λεφτά δεν του ξαναμίλησε ποτέ. Με διώξαν από τη μονάδα μου. Δηλαδή, μου κόψαν το δικαίωμα να είμαι βατραγάνθρωπος. Εγώ γι' αυτό είχα πάει και μία μέρα, αδερφέ μου καλέ, με έδιωξε το ναυτικό. Γιατί ρε, σε μένα, βρε κούτε. Έγραφες ένα χαρτί εδώ και ο πρώτος που έβαζες, ό,τι κι αν συνέβαινε, ήμουνα εγώ. Για... Έλα ρε. Όχι. Είσαι λάθος. Και δεν θέλω να είμαι μαζί σου. 300 κιλά ήταν ο άλλος. Και καθόταν με την κοιλιά έτσι, είχε 10 αξιωματικούς αριστερά και 10 δεξιά. Και ξέρεις τι μου έλεγε. Μας έκθεσες ρε Βαλάση και έκανε την κοιλιά του έτσι. 400 κιλά άνθρωπος. Τον έκθεσα εγώ. Όχι ψυχή μου, δεν σε έχω εκθέσει εγώ. Έχω 10 παλικάρια θαμμένα με τα χέρια μου. Δεν μπορείς εσύ, βρε σαπιο κοιλιά, να μου πεις εμένα ότι εγώ είμαι απαράδεκτος και ότι σε έκθεσα. Το παιδί που έκανε όλη αυτή την προσπάθεια στο Survivor. Όχι, ποτέ τίποτα. Δεν έγινε ποτέ τίποτα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ποτέ. Δεν έχουμε ξαναπεί γεια. Ο λόγος. Τόσο πολύ. Κατάρρευσε όλο μέσα μου. Δεν μπόρεσα ποτέ να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να του πω τίποτα. Έναν άνθρωπο φοβόμουν. Έναν. Το Λαμπρινάκι. Όταν επέτρεψε τον εαυτό μου να χάσει, ήταν γιατί το συμφώνησα με αυτό να γίνει έτσι. Και όταν είδα ότι όλους τους ψήφους που είχε τους έριξε πάνω μου, δεν το περίμενα ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό. Και κάτω στα Χανιά κάναν πραγματικά πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο που είχα κατέβει στα Χανιά μόνο για αυτόν τον λόγο. Για να σταματήσω αυτό το πράγμα που γινόταν. Νομίζαν όλοι ότι εγώ πήγα διακοπές στα Χανιά. Πήγα και έμεινα μόνιμο στα Χανιά πάνω από 1-2 χρόνια. Γιατί ήξερα τι γινόταν. Τώρα ο Στέλιος Χανταπάκης είναι φίλος μου. Και τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε: Στη φίλος αυτός, να μην πω και έτσι. Τον βρίζουν όλοι. Ένας άγγελος είναι στην πραγματική του ζωή. Αλλά είναι και πολύ οξύθυμος. Και είναι και πολύ ευερέθιστο. Τι θα το έλεγε στο Χανταπάκη τώρα. Να μην τσακωθεί ποτέ. Ό,τι και να του πούνε. Τότε μου μίλαγες, είμαστε στην εκπομπή, ήμασταν στον όμορφο κόσμο σχεδόν κάθε μέρα και μου έλεγες: Μίλα, στην Φάρμα που παρουσιάζεις, με βοήθησες να πάω στη Φάρμα. Με βοήθησες πολύ όταν δεν είχα λεφτά οικονομικά. Μην τα λες αυτά, δεν ξέρω. Με βοήθησες όσο δεν με βοήθησε αδερφός μου. Μίλαγε με την ψυχή του, παιδιά. Ήταν εξαιρετικός. Όπω. Και σε ταραχή από κάποιες πολλά σημεία διαφορετικά στα οποία αναφέρθηκε και μίλησε από καρδιά. Αυτό ήταν στο ναυτικό, ωραία. Στα ΟΗΚ συγκεκριμένα ήταν ένα πατραχάνθρωπο των ΟΗΚ των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή την πιο σκληρή μονάδα. Αν είχε πάρει άδεια για να πάει σε Survivor. Είχε πάρει άδεια, το θέμα δεν είναι αυτό. Είχε πάρει άδεια, έλειψε, γυρνάει πίσω. Περίμενε λίγο. Πήρε άδεια για να πάει σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Πήρε γενικότερα άδεια. Στο ναυτικό δεν λένε ότι δίνουμε άδεια για να πάει σε ένα παιχνίδι. Αλλά περίμενε. Έχει σημασία. Είχε γίνει στη Μαλαισία, είχε γυριστεί παλιότερα και έκατσαν 2 μήνες εκεί όλοι. Κοίτα, μας λέει τώρα η Ελεάνα. Περίμενε λίγο, κάτι λέει η Ελεάνα. Ναι, ότι είχε πάρει άδεια γιατί είχε παρασημόρφη. Από τον Αμερικό στρατό. Είχε παρασημόρφωρηθεί. Ναι, και είχε πάρει άδεια. Είχε πάρει του. Της καλοκαιρινής που λέμε άδεια. Είχε υπόλοιπα άδεια. Αλλά έφυγε επίσημα. Αλλά δεν ενημέρωσε όμως προφανώς για ποιο λόγο φεύγει. Είναι μια αιτιολογία. Πάω διακοπές, πάω με την οικογένειά μου. Το έχει σημασία. Είσαι δημοσίος, να εκτίθεσαι δημοσίως είναι ένα άλλο κομμάτι. Και ειδικά αν είσαι στο συγκεκριμένο σώμα. Συμφωνούμε. Γυρνάει πίσω λοιπόν, περνάει από ναυτοδικείο, μας λέει ακριβώς και πώς ήταν στη μέση. Φαντάζομαι υπάρχει μια νομική διαδικασία εδώ, την οποία εγώ δεν τη γνωρίζω. Δεν ξέρω αν το δικείο είναι. Είναι και στο δικείο. Ναυτικό. Παιδιά, όπως ο Βλοντάκης μου, δεν πήρε άδεια και το πρωινό, ας πούμε. Δεν πάρει άλλο πράγμα. Θα πάρει άδεια όμως. Δεν το θέμα ότι εκτίθεσαι. Είναι θέμα ότι δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σημασία όμως και κάπου αλλού, να σκέφτεσαι κάπου αλλού. Εγώ ξέρω ότι όταν είσαι στο στρατό, όταν είσαι αξιωματικός κτλ. Πρέπει να ενημερώνεις για το που βρίσκεσαι στην άδειά σου.
Πρέπει να ξέρεις, γιατί αν προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη, πρέπει να ξέρουν τι να πω για να γυρίσεις. Τώρα, ο Ηλίας Βαλάσης έφυγε από το στρατό και πήγε δύο μήνες στην Αλεσία τότε. Ναι, ήταν δύο μήνες. Και τα κλείσαν όλο καλοκαίρι. Ήταν η υπόλοιπα αδείας που είχε δοθεί. Ναι, αλλά δεν είχε ενημερώσει προφανώς. Μπορεί να το ξέρουμε και να είχε ενημερώσει και μετά να του κάνανε αυτοί να το παίξαν αλλιώς. Να σου πω κάτι. Δεν είχε ενημερώσει, ρε παιδιά, τον βλέπει ξαφνικά στην τηλεόραση στο Σερβάιβο. Μπορούσε να φάει φυλακή γιατί ο Βαλάσης. Είχε παρασημοφορηθεί. Είχε θάψει παιδιά με τα χέρια του, μας το είπε και χθες το βράδυ στον Γρηγόρη. Ναι. Ήταν ένας ενεργός ο ΕΚΑΣ. Και επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι ένα πολύ εργατικό παιδί. Δεν είναι ένα παιδί που αράζει. Μετά από όλο αυτό και όλη την τηλεόραση. Όλοι οι ΕΚΑΣ έτσι δούλεψε πάρα πολύ και δουλεύει ακόμα πάρα για να πολύ. Είσαι ο ΕΚΑΣ, για να είσαι ο ΕΚΑΣ, τα κάνει όλα αυτά. Δεν είσαι τρελός. Όλοι οι ΕΚΑΣ τα κάνουν. Μονάδα. Γυρνάει λοιπόν και το παράπονο του και νομίζω είναι λογικό είναι. Ας φάω μια φυλακή. Ας φάω μια στέρηση εξόδου. Ας γίνει κάτι. Ξέρω, όχι να με διώξουν από το σώμα. Έχει μια πικρία, το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Και έχει μια πικρία από τον τρόπο που τον αντιμετώπισε. Ακόμη και φίλοι του. Διαφωνώ με τον τρόπο που μίλησε για τον άλλον, τον άνθρωπο που καταλαβαίνει. Κοίταξε λίγο, Φεϊ. Ότι ήταν. Βγήκε πικρία σε αυτό. Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να το θέμα δεν ήταν ρεκτιλά. Το θέμα προφανώς που τον ενόχλησε είναι ότι εσύ δεν κάνεις κάτι. Εγώ έκανα πιο πολλά από εσένα. Τι αισθάνθηκε. Και κάθεσε τώρα με έναν τρόπο απαξιωτικό και μου λες ότι μας εξέθεσε. Κατάλαβες, δηλαδή εγώ έχω δώσει την ψυχή μου μέχρι τώρα, έτσι αισθάνεται. Έτσι αισθάνεται ακριβώς. Και εσείς με διώχνετε με έναν τρόπο που δεν με τιμά. Είναι απαξιωτικός. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο τρόπος. Μα δεν του απάντησε ο προϊσταμενός του εκεί για το τι είχε κάνει μέχρι τότε, για το survivor του είπε. Ναι, αλλά λες τον άλλον. Εσύ θα μιλούσες έτσι, μας εξέθεσες και έτσι πως το είπε τουλάχιστον. Η δική του πλευρά αυτό λέει. Του άρεσε ο τρόπος που του το είπανε. Αυτό, αν του έλεγες, ξέρεις, δεν ακολούθησες μια διαδικασία, έκανες ένα λάθος. Τους κανόνες μας. Δεν ακολούθησες μια διαδικασία νομική η οποία πρέπει να γίνει έτσι και έτσι και έτσι. Αυτό υπάρχει κανόνες. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι πως το λες τον άλλον. Γι' αυτό έχεις την πικρία. Δεν τιμάς τη σημαία, γιατί όταν είσαι εκεί, τιμάς τη σημαία, γι' αυτό είσαι εκεί. Και λέει πολύ απλά Βαλάσης, ρε φίλε, εγώ που είμαι μάχημος, που βουτάω, που κάνω, που έχω θάψει παιδιά, δεν τιμάω τη σημαία και εσύ ο γραφιάκος, γιατί τους λένε ο υπέρβαρος τιμά τη σημαία. Δεν διαφωνώ. Οι κανόνες όμως έχει λόγο κανόνες, να έχει λόγο είναι να για όλους. Οι κανόνες είναι κανόνες. Και παιδί μου, έχεις λόγο να νευριάσεις. Από την άλλη, ο τρόπος που λες σε κάποιον κάτι, έχει πολύ μεγάλη νομίζω σημασία. Ο τρόπος τον ενόχλησε που του το είπα. Για να το πει μετά από τόσα χρόνια με αυτή την ένταση, φαντάσου πώς το είχε βιώσει δηλαδή, παιδιά ο Βαλάσης. Μπορεί να το ξεφτυλίσαν τελείως, ρε παιδί. Είναι άλλο ότι μας εξέθεσες. Από ό,τι λέει, του είπαν ότι μας εξέθεσες. Ναι, και άλλο το ότι δεν ακολούθησες μια διαδικασία νομική όπως θα έπρεπε που αφορά στην άδεια και το πώς ενημερώνεις και το πού θα πας και ότι δημοσίως. Μπορεί να κρύβει πολλά πράγματα πίσω. Δηλαδή μπορεί να λέει ότι μας εξέθεσες. Γιατί σημαίνει μας έκανες ρεζί. Αυτό είναι αυτό. Μπορεί μας εξέθεσες γιατί δεν ξέραμε που είσαι. Καταλαβες. Ναι, μα εξέθεσες γιατί δεν ξέραμε που είσαι. Έφυγες χωρίς να ξέραμε που είσαι. Πώς έκανε το survivor τότε στο Μέγκα. Και είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο αξιωματικός να ξέρει, να βλέπει και να μάθει, όχι να ξέρει από τον Βαλάση. Προφανώς το μάθαν από άλλους. Παιδιά, αυτό γυρίστηκε καλοκαίρι και έπαιξε χειμώνα. Μας εξέθεσε έτσι πως το είπε ο άνθρωπος. Τώρα είναι ότι μας έκανε ζεζί. Υπήρχε ένας λόγος που πήγε εκεί όμως. Και αυτό δικαιολογεί να λέει ότι εσύ όσο πιο γυρνά είναι ένα άπειρο παιδί. Όχι, δεν μου άρεσε καθόλου, το είπα εξ αρχής. Ναι, αλλά πήγε ένα άπειρο παιδί. Και νομίζω ήταν πολύ σημαντικό. Ο Βαλάσης. Ήταν ο Ντάνος του Survivor τότε, τον αγαπούσαν όλοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ αγαπητός λοιπόν από τον κόσμο. Αν και δεν ψήφιζε τον κόσμο. Ήταν ο πιο αγαπητός, αλλά δεν ψήφιζε ο κόσμος. Οπότε επειδή ήταν ο πιο δυνατός, πώς τώρα τον Αγγελόπουλο τον βάζουν συνέχεια στον τάκο. Μόνο παίξει μεταξύ του. Και εκεί πάει για ένα παιδί, παιδιά. Πάει για ένα παιδί που ήταν ανάπηρο. Και αν δεν το δίνω από την πρώτη στιγμή. Ωραία, αυτό είναι η διάθεση που έχει στην αρχή. Το τι θα γίνει μετά. Γιατί αν πάρει τα λεφτά τη, δεν τα δίνει. Θα φεύγει. Αν δεν ήταν καλό παιδί, πιστεύει ότι ο Γρηγόρης τον βοηθούσε. Είπε το Γρηγόρης τον βοήθησε. Πολύ παιδιά. Ήταν τόσο δημοφιλή. Το βάλα να κάνει τη φάρμα. Κοίταξε. Το ότι μετά όμως μπαίνει σε μια διαδικασία να γίνει παρουσιαστής και να παρουσιάσει το Φάρμα 2. Το Φάρμα 2 του προηγούμενου. Άνεργος. Μετά. Ήταν τόσο δημοφιλής που μόλις γύρισε. Τον είχαν διώξει. Και μετά λέει τι να κάνω. Ήταν άνεργος. Τώρα κάνει θέατρο, ξέρει, ας πούμε. Κάνει πολλά. Ναι. Κάνει θέατρο. Το είχε πιστεύω, το είχε αυτό με την τηλεόραση. Δουλεύει σε νυχτερινά μαγαζιά, κάνει δημόσιες σχέσεις. Δουλεύει σερβιτόρος. Είναι ένα παιδί που δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Αν αυτές οι ευκαιρίες του δίνονται και πρέπει ο άνθρωπος να βγάλει κάποια δουλειά. Με το χαταπάκι δεν κατάλαβα καθόλου. Είναι φίλη, τον έχει γνωρίσει από ένα νυχτερινά μαγαζί, τον γνωρίζω εγώ. Και θεωρείται πολύ καλό παιδί ο χαταπάκης. Καλά. Και είπε τη γνώμη του για το χαρακτήρα του. Ελεάνα μου, θα κατέβεις κάτω. Θα δουλέψει μαζί. Καταλαβαίνεις ότι έχω πολλά να ρωτήσω. Παναγία μου, σαρβαϊβοράδα, πώς λέγεται. Τελικά η Ειρήνη δεν ήταν. Τι. Εντάξει, τη βγάζανε τρελή τώρα για το ψωμί που καταλάβαμε τι έγινε με την κουβέρτα. Τι έγινε με την κουβέρτα. Τι έγινε με την κουβέρτα. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε, χθες πήγα.